Αλεξάνδρα Κατσαΐτη μαζί μας. Καλώς όρισες στο μαγαζάκι μας. Έχει στήσει εδώ πραγματικά ένα μαγαζί. Μέσα σε 5 λεπτά. Έχω μια ικανότητα. Ναι, αυτό είναι. Το έχει έρθει. Μ' αρέσει. Γι' αυτό. Τι θα μας δείξει σήμερα? Λοιπόν, σήμερα είπαμε να κάνουμε λίγο focus στα παπούτσια. Γιατί παπούτσια του χειμώνα. Γυναίκες είμαστε, αγαπάμε παπούτσια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα που να μην αγαπάει παπούτσια. Ναι, κάποια παπούτσια που είναι χαρούμενα, εντυπωσιακά, έχουν χρώμα, δυναμικά, άλλα είναι σεξι, άλλα είναι αθλητικά, πρωινά, ποτάκια, για όλες τις ώρες. Το θέμα είναι πώς θα συνδυάζουμε. Ακριβώς. Γιατί η ουσία είναι ότι με ένα παπούτσι που είναι άποψη, ένα κλασικό ρούχο αποκτάει αμέσως άλλο χαρακτήρα. Οπότε ρούχα που έχουμε. Με ένα παπούτσι αλλάζουν εικόνα. Τέλεια. Ναι. Από τι θέλεις να ξεκινήσεις? Από που θες. Εδώ είναι όλα δικά σου. Κοίταξε, εγώ λατρεύω πάρα πολύ τα ποτάκια, τα μπάικερ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Τα οποία φορούνται χειμώνα καλοκαίρι, να πούμε έτσι. Mm-hmm. Αυτό να το έχουν τα κορίτσια κατά νου. Άρα και οικονομικά. Ναι, όποιο χρώμα και να είναι. Ή μπορείς να πάρεις ένα κλασικό και να το έχεις. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν έχει εποχή το ποτάκι. Η ουσία ποια είναι στο ποτάκι τώρα, για να είμαστε σωστές και να βοηθάμε. Υπάρχουν τα ποτάκια που είναι πιο χαμηλά, λίγο πάνω από τον αστράγαλο, και υπάρχουν και τα ποτάκια που είναι πιο ψηλά. Ναι. Όταν έχουμε. Και τη μέση. Κοίτα, mm-hmm. έχουμε όλα εδώ την πληροφορία για να εξηγήσουμε ποιος φοράει ποιο. Mm-hmm. Α, σε ζηλεύω γιατί δεν είναι το νούμερό μου, κατάλαβες. Ούτε εμένα, αλλά θα πει. Τι νούμερο, πώς είναι το δικό μου, περίμενε. Είναι 39. Α, εντάξει, στη μέση. Εγώ προς τα κάτω, εσύ προς τα πάνω. Λοιπόν, αυτό το ποτάκι λοιπόν που είναι το πιο χαμηλό. Βοηθάει πάρα πολύ κορίτσια που δεν έχουν το ύψος το δικό σου, mm-hmm. εμένα ας πούμε, τη δικιά μου κατηγορία, και λεπτή γάμπα. Μάλιστα. Εντάξει, φυσιολογική, όχι πολύ αδύνατη. Αυτό εδώ εξυπηρετεί αδύνατες γάμπες, ναι. και κορίτσια που έχουν ένα κανονικό ύψος, γιατί δεν δείχνει την αδυναμία της γάμπας. Ξεκινάει και καλύπτει. Εσύ έχεις ένα πολύ ωραίο πόδι, έτσι. Βλέπεις, σου φτάνει σε ένα σημείο που δεν δείχνει πόσο αδύνατο είναι το πόδι. Αυτό θεωρώ ότι σου πάει καλύτερα από αλήθεια, αυτό. Λες. Δηλαδή, αν μια κοπέλα έχει πολύ πολύ αδύνατο πόδι, ναι, θα να προτιμήσει... πάει σε αυτό, και αυτό που είναι πολύ βοηθητικό σε αυτές τις μπότες είναι η κάλτσα. Δηλαδή, μόλις βάλω μια κάλτσα, αμέσως δίνω λίγο όγκο. Αν στο... έχεις δηλαδή πολύ αδύνατο πόδι. Ναι, βάζεις μια γκέτα, μια κάλτσα. Και εδώ, κοίταξε να δεις τι. Α, να σου δώσω μια πιο μεγάλη. Περιμένω που την έχω εδώ. Για πες. Και μία που έχει έτσι λίγο χοντρή γάμπα, γιατί. Η χοντρή εντάξει, γάμπα. Νομίζω οι περισσότερες δεν έχουν το πρόβλημα της λεπτής, έχουν το πρόβλημα της χοντρής ναι. γάμπας. Η χοντρή γάμπα θέλει. Ουσιαστικά αυτό που τη βοηθάει είναι το μεσαίο μήκος. Αυτό. Το ύψος αυτό εδώ, ακριβώς γιατί εξισορροπεί. Δεν δείχνει τη διαφορά. Εντάξει, μην κοροϊδεύετε, την βάζω πάνω. Τέλεια. Για πες. Λοιπόν, δεν δείχνει τη διαφορά στο μέγεθος και στην. Στο ότι δεν έχουμε την καμπύλη της γάμπας που θέλουμε. Δηλαδή, δεν δείχνει πόσο αδύνατο μπορεί να είναι το πόδι μας στο καλάμι, ούτε πόσο χοντρό μπορεί να είναι και πόσο δεν κάνει αυτή την κούρμπα. Άρα δηλαδή, δεν τονίζει την ασυμμετρία. Αν ούτως ή άλλως υπάρχει μια δυναμία στη γάμπα, προτιμάμε το μεσαίο μέγεθος. Πώς βάζουμε την κάλτσα? Εδώ τη βάζουμε την κάλτσα. Έτσι σουρωμένη. Εκεί, εκεί. Ναι, εκεί. Όχι πιο ψηλά γιατί κοντένει. Όχι εδώ. Εκεί, άμα έχεις αδύνατο πόδι. Και σου ταιριάζει. Ωραία. Εκεί ναι, άμα έχεις αδύνατο πόδι και σκούρα κάλτσα. Εμένα σου δες όμως πως κοντένει το πόδι. Βέβαια. Γι' αυτό το βάζουμε χαμηλά. Εδώ, εδώ πέρα. Καλύπτει το φαρδί του παπουτσιού. Που πολλές φορές δεν είναι ωραίο. Ακριβώς. Δίνει λίγο όγκο στο πόδι και μετά, επειδή είναι αδύνατο ακριβώς το πόδι, κάνει αυτή την κοιλιά. Και φαίνεται πιο μακρύ. Με τι βάζουμε από πάνω από τα ποτάκια? Μπορείς να βάλεις... τα ποτάκια με τα συνδυάζουμε. Μπορείς να βάλεις με μια πένση φούστα όπως το φοράς εσύ. Μπορείς να βάλεις μια πιο κοντή φούστα. Καλή ώρα. Εντάξει, αυτό είναι πολύ classic look για biker boot. Mm-hmm. Μπορείς να το βάλεις με το κόκκινο φόρεμα που έχουμε στην κούκλα. Για πρωί. Για πρωί, βέβαια. Αν βγάλεις το κολλιέ. Ορίστε. Βγάλε και το κολλιέ. Ναι, εγώ το έχω συνδυάσει με την AG. Μάλιστα. Τύπου. Ας πούμε, ωραίο αυτό χρώμα. Εδώ το πράγμα. Οπότε με αυτό κάνω ένα κοντράστ. Δίνω ζωντάνια στον δύσιμό μου. Με παντελόνι από μέσα, ένα... με σκίνι παντελονάκι. Με σκίνι παντελόνι ή κολάν τύπου βέβαια για αδύνατα πόδια. Για όταν τα πόδια είναι τα κανονικά, το φοράς σκέτο. Με ένα καλσόν που δεν δίνει πολύ όγκο, ένα σκούρο οπακ. Το κολάν το φοράνε οι γυναίκες που έχουν γεμάτο μπουτάκι και το ποδάρι. Φοράνε, αλλά μπορείς να το βάλεις από πάνω με κάτι που έχει λίγο αέρα. Δηλαδή και λίγο μήκος. Καλή ώρα. Για να μπορέσει να κλέψει, να δώσει όγκο επάνω. Άρα δηλαδή μπορεί να βάλει αέρνο από πάνω, ακριβώς, κολάν. Ακριβώς. Και την πότα από κάτω. Και την πότα, είτε είναι. Είτε είναι biker boot, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Να σου εξηγήσω το εξής πολύ σημαντικό. Είναι της μόδας τα ankle boot.
Πώς τα φοράμε. Αυτό είναι λοιπόν. Κοίταξε, τι γίνεται τώρα. Έχω... Κάτσε, θα σε βοηθήσω. Ωραίο. Ναι, για να δω τα φωτάκια. Λοιπόν, κοίταξε να δει τώρα. Για να μην σκύψω, θα σηκώσω εγώ επάνω. Έχουμε και λέμε. Δύο διαφορετικά κοψίματα. Να σου φέρω και τα παπούτσια σου. Όχι, όχι, θα τα φορέσω. Μην είναι. Λοιπόν, έλα. Κι άλλο. Πώς και είναι 36. Αμά είναι έτσι, το βάλω εγώ. Κάτσετε. Τι φοράς. 37. Λοιπόν, μπορείς. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό εδώ. Να βγάλω την κάλτσα, θες. Όχι, όχι, με ενοχλεί καθόλου. Μου αρέσουν οι κάλτσες. Λοιπόν, όπως άλλως την ξέρεις. Ναι, μου αρέσουν. Του κάνουν ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου. Σου αρέσει. Ναι. Κοίταξε τι γίνεται τώρα. Αυτό εδώ μακραίνει το πόδι πάρα πολύ. Γιατί δεν ανεβαίνει εδώ πέρα. Και δεν τονίζει σε πολλά πόδια πόσο λεπτό είναι. Άλλες φορές είναι ωραίο να φαίνεται λεπτό. Όταν όμως το παπούτσι πάει ψηλά. Εδώ. Αυτό κολακεύει, βέβαια. Ναι, αυτό κολακεύει γιατί δίνει μήκος. Δίνει μήκος όπως και αυτό εδώ. Που έχει αυτό το άνοιγμα και νομίζω ότι το πόδι συνεχίζεται. Ενώ είναι μποτάκι. Δεν σου κόβει δηλαδή στο μάτι. Κατάλαβες. Συνεχίζεται το δέρμα σου, φαίνεται εδώ. Οπότε υπάρχει μια συνέχεια από το πόδι στο παπούτσι. Αυτό το ποτίνι το φοράμε. Ναι. Που είναι κάτω από τον αστράγαλο. Ναι. Με φούστα. Ή με παντελόνι. Ναι, το φοράμε με φούστα. Ναι. 100%. Το παντελόνι πρέπει να σκεπάσει. Πώς είναι το δικό μου το παντελόνι, mm-hmm. Πρέπει να σκεπάσει το σημείο που τελειώνει το μποτάκι. Άρα, μόνο το κάνουμε σταυροπόδι, φαίνεται η μαγιά του. Ακριβώς. Ακριβώς. Εκεί μπορεί να φοράει ένα δίχτυο. Δεν το... σκίνη παντελόνι, αυτό όχι. Αυτό δεν το βάζει, θα βάλει το άλλο. Αυτό το βάζει. Ναι, γιατί αυτό το σκίνη το παντελόνι θα σταματήσει εδώ και θα σου έχει σαν... κόψει το πόδι και ναι. Φαίνεσαι κοντό. Όχι, το φορά με κανονικό. Ακριβώς. Το φορά με αυτού του τύπου που μπαίνει μέσα ή απ' έξω το σκίνη. Ναι. Με αυτό εδώ. Τι πως καταστρέφουνε μία βιτρίνα σε 3 λεπτά. Τέλεια. Τώρα. Γι' αυτό τις φτιάξαμε. Για να παίξουμε. Άρα αυτό το βάζεις με παντελόνι από μέσα. Ακριβώς. Ακριβώς. Η διαφορά και... δηλαδή είναι ότι αυτό ναι. Δεν θες να φαίνεται εδώ γυμνό αυτό το κομμάτι. Αν φορέσω παντελόνι. Ακριβώς. Ενώ αυτό επειδή έχεις αδύνατη γάμπα θεωρώ θα σου πηγαίνει καλύτερα αυτό εδώ που σταματάει πιο ψηλά και σου αγκαλιάζει καλύτερα. Δεν είναι ωραίο το κενό στα παπούτσια. Αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Εάν το όμως, κενό εδώ μέσα. Ναι. Αυτό το καλύπτουμε με μια κάλτσα. Α. Αυτό κάνει η κάλτσα. Σου δίνει λίγο όγκο εδώ και εξισορροπεί το κενό που μπορεί να έχει το παπούτσι από το πόδι. Μάλιστα. Τώρα, βάλε και αυτό να το δούμε για να δούμε τη διαφορά. Αυτό με τι θα το τέριαζε. Αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ με γυμνό πόδι, χωρίς καλσόν, αυτό το χρώμα, γιατί δίνει μια, μια εικόνα το ότι το πόδι δεν σταματάει πουθενά. Mm-hmm. Ενώ αν του βάλεις εδώ καλσόν τύπου μαύρο, χοντρό και τέτοια, έχεις κάνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που πρέπει, δηλαδή ένα λάθος που σου κοντένει το πόδι χωρίς λόγο. Δεν κλείνει τώρα, αλλά ωραία, εξουσίας, το δούμε έτσι. Εκεί είναι. Δηλαδή αυτό, ωραία είναι αυτό. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Αυτό που έχει το χρυσό πάνω, θεωρείται ναι. Εορταστικό. Θεωρείται βραδινό. Ναι, θεωρείται πιο βραδινό, δεν πιο απογευματινό. Δεν το κάνεις το πρωί, όχι. Αλλά μπορείς πάρα πολύ ωραία να φορέσεις κάτι απλό. Κοίτα, καλή ώρα. Να βάλεις το ψηλό. Συνδύασέ μου το λίγο. Ναι, να βάλεις κάτι που είναι τέτοιου τύπου. Ναι. Μπορείς να βάλεις ένα παντελόνι και όταν θα κάτσεις να φανεί. Το παντελόνι ναι. Όμως αυτό φαίνεται. Είναι. Στο μήκος του το κανονικό δεν θα φαίνεται. Όταν θα κάτσεις θα φανεί, όταν θα περπατήσεις. Αυτό είναι το ωραίο. Και μπορείς από πάνω να το συνδυάσεις με ένα τζιν πουκάμισο, με ένα σακάκι. Mm-hmm. Και αμέσως αποκτάει στυλ. Mm-hmm. Επί της ουσίας αυτό είναι πολύ κλασικό συνδυασμός. Είναι και τα κλασικά. Την ελιά σου. Ακριβώς. Είναι τα κλασικά μπες που όλοι έχουμε, σακάκια, παντελόνια, ένα τζιν πουκάμισο και κάνεις τη διαφορά με το παπούτσι. Αυτό είναι η ουσία. Ή εδώ, παραδείγματος χάρη με το λέοπαρ. Και με την πένσιλ φούστα όμως είναι ωραίο. Εννοείται, είναι ωραίο γιατί αγκαλιάζει το πόδι. Ό,τι δεν έχει πολύ κενό. Mm-hmm. Και δεν δίνει όγκο, ταιριάζει γιατί κρατάει μία γραμμή. Εδώ που έχουμε τα λέοπαρ, ας πούμε. Αχ, ωραία αυτά. Εδώ είναι κλασικά καρό, το κλασικό αγγλικό καρό. Κοίτα πόσο classic. Ναι. Βάζεις ένα λέοπαρ από κάτω ναι. Και αμέσως γίνεται διαφορετικό. Βάζεις ένα κολιέ. Δεν είναι υπερβολή και το λέοπαρ και το καρό. Ξέρεις τι, επειδή είναι όλο η εικόνα καρό, είναι ένα στοιχείο. Αν το κρατήσεις όλο σε ησυχία, δεν έχεις κόκκινα, πράσινα, κίτρινα, πορτοκαλί έντονα, είναι μπλε, πράσινο και έχει μια ομοιομορφία, τη διαφορά την κάνει αυτό. Το στοιχείο μετράει. Mm-hmm. Αντίστοιχα, όπως είναι τα παντοφλάκια. Τα κλασικά. Τα σλίπερς, τα τέλεια. Ναι, τα τέλεια. Αυτά πώς θα φοράμε. Με αυτό. Έτσι. Έτσι. Είτε θα τα φορέσεις πάρα τα πολύ ωραία. Τα σλίπερς μόνο με παντελόνι. Μπορείς να τα φορέσεις και τα με φουστίτσα. Ναι. Σόρτ. Κοίτα. Ναι. Κοίτα πόσο κλασική είναι αυτή η εικόνα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ε? Αυτά είναι και πάρα πολύ άνετα. Βέβαια. Και έχουν και λίγο τακούνι, δίνουν ύψος. Αντίστοιχα, μπορείς να τα βάλεις με ένα τέτοιο look. Με ένα κλασικό παντελόνι, με ένα φανελάκι,
και το παπούτσι αυτό από κάτω. Πάρα είναι πολύ πάρα πολύ άποψη. Και εύκολα. Δηλαδή το παπούτσι 100% μας δίνει το στυλ. Εορταστικό ή μη. Εμένα πάντως η ταποτίνια που θα φορούσα πάρα πολύ. Ωραίο σακάκι. Βελούδινο, φοράς ένα γκλαμ από κάτω παπούτσι, το οποίο βελούδινο σακάκι υπάρχει στις δουλάπες. Δεν θα θέλαζα ποτέ, αλλά θέλω να το δοκιμάσω. Σε παρακαλώ. Αγάθη μου, καλή μου φιλενάδα, σε ευχαριστώ πολύ για τα παπούτσια. Μπράβο. Εγώ. Πού να πας με αυτό, πες μου. Πού πας. Πας κάπου που κάθεσαι. Πάω. Θα πας κάπου που θα κάτσεις. Για να δω. Ε, βέβαια. Αχ, ωραίο είναι. Μα αυτή είναι η ουσία. Κοίτα εδώ. Δες. Κοίτα και αυτό. Τι ωραίο. Φοράς αυτό το extreme παπούτσι, φοράς ένα σύνολο πρωινό, κοίτα εδώ τώρα, καρό, απλό, το οποίο τι είναι, ένα παντελόνι φόρμας. Με σακάκι το βάζεις. Με σακάκι, κασμιρένιο κλασικό, φοράω το ankle boot από κάτω, το biker boot, φοράω αυτό το τακούνι. Συγγνώμη, φοράς τη φόρμα με σακάκι και από κάτω μποτίνι. Ναι, δεν σ' αρέσει. Τέλειο. Μα αυτό είναι πόσα μπορούμε μέσα στη ζωή μας να χρησιμοποιήσουμε τα πράγματα που μας βολεύουν. Φοράω και ένα κολλή από πάνω, Ελληνίδα σχεδιάστρια, μαλλίγια, έτσι, για να τα λέμε αυτά. Κοίτα. Ορίστε. Και τι έγινε. Είμαι απλή, αλλά έχω άποψη. Πάρα πολύ ωραίο. Θα το δοκιμάσω αυτό. Φόρμα με είναι σακάκι άνετο. Και από κάτω ένα μποτίνι απλό σαν αυτό. Ακριβώς. Φοράς ένα πολύ χρήση. Αυτό το φοράς χειμώνα καλοκαίρι. Το έχουμε όλοι. Απλά να το χρησιμοποιήσουμε, να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας με ένα έξυπνο τρόπο. Και δεν θες τίποτα. Είναι πολύ ωραία. Αυτά τα χρώματα κρατάς και μία τσάντα που είναι μπαμ χρώμα. Κοίτα εδώ πόσο εντύπωση κάνει. Αμέσως συνδυασμός. Όλα αυτά. Πάρα πολύ.